Φορώντας τις κόκκινες στολές τους και μοιράζοντας δώρα, χαρά και ελπίδα, οι Σαμαρίτες του Ερυθρού Σταυρού ένιωσαν για λίγο σαν τον αγαπημένο Άγιο των παιδικών μας χρόνων, τον Άγιο Βασίλη. Όπως κάθε χρόνο τα τελευταία 20 χρόνια, η αντιπροσωπεία των Σαμαριτών πήγε στις παιδιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του Ηρακλείου και μοίρασε δώρα και ευχές για καλή και γρήγορη ανάρρωση σε όλα τα παιδάκια που νοσηλεύονται αυτές τις μέρες και είναι μακριά από τα σπίτια τους και τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Ήρθαμε και φέτος να τηρήσουμε ένα έθιμο 20 χρόνων, να δώσουμε δώρα σε παιδιά που δυστυχώς βρίσκονται μακριά από τα σπίτια τους, σε κλινικές νοσοκομείων και θα περάσουν τις μέρες αυτές στις κλινικές αυτές, σε δωμάτια μακριά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ήρθαμε λοιπόν σήμερα για να δώσουμε ένα δωράκι στα παιδάκια τα οποία νοσηλεύονται μέσα στις παιδιατρικές κλινικές, δίνοντάς τους μια μικρή νότα χαράς, αυτή που εμείς μπορούμε αυτή τη στιγμή, και θα θέλαμε να τους ευχηθούμε σύντομα να είναι πίσω στο χώρο τους, εκεί που αγαπούν και σε αυτούς που τους αγαπούν. Η επίσκεψη των Σαμαριτών του Ερυθρού Σταυρού φώτισε τα χαμόγελα των παιδιών που φιλοξενούνται αυτές τις γιορτινές ημέρες στις παιδιατρικές κλινικές. Τα παιδιά τους υποδέχτηκαν με χαρά και τους ευχαρίστησαν για τα δώρα τους. Ενώ λόγω του κόκκινου χρώματος της στολής τους μεταφέρθηκαν για λίγο πιο κοντά στον αγαπημένο τους Άγιο. Με μεγάλη χαρά, ανυπομονησία να δουν τι έχει το δώρο και αμέσως με το που το παίρνουν το ανοίγουν και παίζουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς αυτή τη στιγμή ότι μας βοήθησαν για να κάνουμε αυτή την πράξη και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε και περισσότερους. Πιστεύουμε του χρόνου να μην χρειαστεί να έρθουμε, να μην υπάρχει κανένα παιδάκι μέσα στο νοσοκομείο, έτσι ώστε εμείς απλά να έρθουμε για βόλτα. Ευχή όλων μας για όλα εκείνα τα παιδιά που τυχαίνει να βρίσκονται αυτές τις ημέρες σε παιδιατρικές κλινικές να επιστρέψουν γρήγορα στο σπίτι τους υγιή και να είναι τα τελευταία Χριστούγεννα που περνούν μακριά από τη θαλπορή των αγαπημένων τους ανθρώπων.